Και πάλι ο Αχαγιώτης που έχει περάσει μπροστά. Αχαγιώτης κρατάει την μπάλα, είναι μόνος του εντελώς ο Ανδρούτσος από την, στο δεύτερο δοκάρι. Και ευτυχώς που η μπάλα βγαίνει πλάγιο, γιατί ο Ανδρούτσος ήταν εντελώς μόνος του. Εξηγωστό δεύτερο λοιπόν λεπτό. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Ηλιακό Λαχιανών και πάλι με τον Άστο. Ανδρούτσος. Προσπαθεί τώρα ο Ανδρούτσος να περάσει μπροστά. Και έχουμε το φάουλ. Για το οποίο φωνάζουν οι του Ηλιακού. Ενώ να σας θυμίσω ή να σας πω για αυτούς που δεν είσαστε μαζί μας από την αρχή. Η μετάδοση γίνεται από την σκεπαστή κερκίδα του γηπέδου των Λεχιονών. Είμαστε δίπλα στους φιλάθλους του Ηλιακού. Για να ακούτε κάτι άσχημο, ζητούμε συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Υπάρχουν και οι κολόνες μπροστά, όπως και στην Τούμπα, στο γηπέδο της Τούμπας, όπου δυσκολεύουν το έργο του καμεραμάν, του Χρήστου του Κουλουρά. Ένα φάουλ λοιπόν που έχει κερδίσει τώρα ο Πατραϊκός με τον Ανδρούτσο να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Είναι πάνω στην μπάλα ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου. Ενώ τώρα γίνεται η αλλαγή από πλευρά Ηλιακού. Φεύγει ο Σταύρος ο Νάστος και περνάει με το νούμερο 12 ο Θανάσης ο Τσάμπρας. Θέλει από τον Ανδρούτσο, διώχνει ο Χρήστος ο Κράκαρης. Προσπαθεί ο Κλαμπάνος και βγαίνουν μπροστά τώρα, προσπαθούν μάλλον με τον Μουσερή. Καμινιώτης βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Προσπαθούν τώρα με τον Παπα-Νικολάου να βγάλουν τη σέντρα οι παίκτες του Ηλιακού. Η μπάλα φτάνει στον Τσόλακα, διώχνει μακριά, εκεί που είναι ο Παπαδόπουλος στη μεσαία γραμμή. Ο Παπαδόπουλος βγάζει την μπάλα σε πλάγιο, όχι, η μπάλα έχει βρει στον Παπαδόπουλο και είναι για τον Ηλιακό. Αχαγιώτης, διώχνει μακριά. Ενώ βρίσκεται στο έδαφος ένας παίκτης του Πατραϊκού και διακόπτει το παιχνίδι για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 65 στο παιχνίδι, το 0-0 παραμένει μεταξύ Ηλιακού Λεχιανών και Πατραϊκού. Πριν από λίγο, στο 63ο λεπτό, έγινε η πρώτη αλλαγή από πλευράς Ηλιακού. Έφυγε ο Σταύρος ο Νάστος, ο παίκτης που έχασε τις δύο πολύ καλές ευκαιρίες, στο 50 και στο 60, στο 60ο λεπτό. Και πέρασε θέση του ο Θανάσης ο Τσάμπρας, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αμυντικός του Ηλιακού. Προσφέρονται ακόμα οι πρώτες βοήθειες στον παίχτη του Πατραϊκού που βρίσκεται στο έδαφος. Βέβαια, από εδώ που είμαστε δεν μπορούμε να δούμε ποιος είναι. Θα δούμε τώρα που θα σηκωθεί. Μάλλον πρέπει να είναι ο Κυριακόπουλος αυτός που βρίσκεται στο έδαφος, ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος. Το νούμερο 7, ο οποίος ήρθε από την Παναχαϊκή, είναι 34 ετών. Όντως ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος ήταν αυτός που ήταν στο έδαφος, θα συνεχιστεί τώρα το παιχνίδι με το ελεύθερο και για άλλη μια φορά το fair play. Αυτή τη φορά από πλευράς παιχτών Πατραϊκού, την προηγούμενη ήταν από τον Ηλιακό, σε ένα πλάγιο. Τριφωνόπουλος. Σαμπαντιώτης πήρε πρώτος στην κεφαλιά, Σταθόπουλος. Και τώρα προσπαθούν με τον Παντσόπουλο και τώρα με τον Γκράγκαρη ή του Ηλιακού. Σταθόπουλος. Σαμπαντιώτης, ο Καμινιώτης βγάζει την μπαλά υποτικά σε πλάγιο γιατί βρίσκεται στο έδαφος
Πρέπει να είναι ο Καραθανάσης, ναι. Μόνο τον Καραθανάση δεν βλέπω να είναι όρθιος. Στην μεσαία γραμμή όπως βλέπετε και ο κύριος Κυριακόπουλος θα κάνει την πρώτη του αλλαγή. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 16, τον Νίκο τον Βότσικα, τον μέσο, 28 ετών, ήρθε από το Μαρκό το καλοκαίρι μαζί με τον Θοδωρή τον Κυριακούλη στην Πάτρα. Και να δούμε ποια νου τη θέση θα πάρει. Σε λίγο βέβαια θα γίνει αυτή η αλλαγή, αφού ακόμα ο κύριος Κυριακόπουλος του δίνει οδηγίες και τώρα πάει στη μεσαία γραμμή για να γίνει τώρα η αλλαγή. Ναι, θα γίνει τώρα η αλλαγή πραγματικά. 23ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 68ο θα φύγει ο Σταθόπουλος. Φεύγει λοιπόν ο Σταθόπουλος, ο οποίος αποδοκιμάζεται, όπως ακούτε και εσείς, γιατί κάτι είπε στην κερκίδα στο ημίχρονο, προηγουμένως θα είχε με τον Μουσερή και τώρα ακούει τα εκκλαμάξεις από την κερκίδα. 68ο λοιπόν λεπτό, ο Βότσικας στην θέση του Σταθόπουλου. Κυριακόπουλος ψάχνει την μπάλα, ο Παπα-Νικολάου κερδίζει, ο Κλαμπάνος εκεί με τον Λάζαρη, ο πρώτος, ο Κλαμπάνος δηλαδή, κερδίζει αυτό το πλάγιο και πηγαίνει ο ίδιος να το εκτελέσει. Ο Κράγκαρης προσπαθεί, παίρνει τελικά το πλάγιο από τον Λάζαρη. Από αριστερά επιτίθεται ο Ηλιακός, τα λεπτά κυλούν. Σε λίγο θα φτάσουμε στο 70 λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Είχαμε δύο καλές ευκαιρίες από πλευράς Ηλιακού έναντι καμιάς του Πατραϊκού μέχρι στιγμής. Ένα παιχνίδι κυρίως κέντρου, ένα νευρικό παιχνίδι με πολλά φάουλ. Ζήτημα από αυτά τα 70 λεπτά, αν έχουν παιχτεί γύρω στα 45-50 λεπτά μπάλα. Έχουμε πολλές διακοπές. Και τώρα με τον Λάζαρη στο πλάγιο οι παίχτες του Παθραϊκού. Για τον Παπαδόπουλο προσπαθεί να ξεφύγει από τον Τσάμπρα, ο οποίος κάνει φάουλ, όπως λέει ο κύριος Γκόνος, ο διαιτητής του σημερινού παιχνιδιού. Και έτσι λοιπόν από δεξιά η ομάδα της Πάτρας έχει κερδίσει αυτό το φάουλ, το οποίο εκτελείται γρήγορα από τον Ζαμπαντιώτη τώρα. Περιμένει την μπάλα ο Τσόλακας, του δίνει την μπάλα πολύ ωραία ο Ζαμπαντιώτης, είναι δυνατή μπαλιά, η μπάλα περνάει out. Όπως βλέπετε και εσείς, ο Πατραϊκός δεν έχει να επιδείξει τίποτα σε αυτά τα πρώτα 70 λεπτά του παιχνιδιού, ούτε μία φάση μπροστά στην ευθεία του Ανδρέα του Τριφωνόπουλου. Και μόνο με στιμένες φάσεις έχει φτάσει στη μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα, του Πορτιέρο, του Ηλιακού. Ο Βότσικας στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Μπάλα πάει δεξιά για τον Τσόλακα, Ζαμπαντιώτης. Προσπαθούν να περάσουν μπροστά, δεν μπορούν οι του Πατραϊκού. Και τώρα μπροστά με τον Κλαμπάνο ο Ηλιακός. Έρχεται ο Χαγιώτης να κλέψει. Άντσοπλος, μια προθυμένη παλιά, εκεί όμως βρίσκεται ο Λάζαρης και πρώτου κινδύνου που ακούει στο όνομα Θανάση Κρέκαρης, βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Εβδομικοστό πρώτο λεπτό, Κλαμπάνο στο πλάγιο για τον Ηλιακό. Παίρνει μερικά μέτρα φόρα, παίρνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί που προσπαθούν οι παίχτες του Ηλιακού, γίνεται μια σέντρα, δεν μπορεί να πάρει και την κεφαλιά Μουσερής. Η μπάλα διώχνεται από τον Ανδρούτσο μακριά στη μεσαία γραμμή, που εκεί προσπαθεί ο Τσάμις μαζί με τον πρόδρομο τον Παπαδόπουλο. Το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό με τον Μουσερή. Καμινιώτης με τον Ανδρούτσο, να μην μπορεί να πάρει ή αν θέλετε να βγαίνει πολύ δυνατά πρώτος την μπάλα ο Νίκος ο Τσάμις και να βγάζει την μπάλα σε πλάγιο.
Καμινιώτη στο πλάγιο. Ντάει ο Βότσικας. Τελικά προσπαθεί εκεί να βρει τον Παπαδόπουλο, αλλά ο Μουσερής παίρνει την κεφαλιά. Πολύ ωραίο ο Παπα-Νικολάου, αλλά ο Λάζαρης βγαίνει πρώτος, πρώτου Κράγκαρη. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ηλιακό. Βλέπετε κι εσείς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ότι ο Πατραϊκός δεν μπορεί να περάσει με αξιώσεις μπροστά στην εστία του Ανδρέα Τριφωνόπουλου. Με σπασμωδικές κινήσεις, με λανθασμένες κινήσεις, αν θέλετε. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί. Μουσερής για τον Χρήστο τον Γκράγκαρη, αυτός διώχνει μακριά. Εκεί που ο Κολοσκόπης παίρνει την κεφαλιά. Καραθανάσης. Κυριακόπουλος κλέβει και δίνει για τον Καμινιώτη. Οι δύο παλιοί συμπαίκτες και την Παναχαϊκή. Μουσερής. Δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Θανάσης ο Κράγκαρης, αλλά κερδίζει την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Παντσόπουλο. Ο Ηρακλής ο Παντσόπουλος κρατάει. Ο Κλαμπάνος ζητάει την μπάλα, ψάχνει το στήριγμα και γυρίζει αναγκαστικά πίσω. Τώρα η μπάλα φτάνει στο Βαγγέλη του Παπα-Νικολάου που έχει χώρο, τώρα κλείνεται και δίνει για τον Κλαμπάνο. Ωραία. Κλαμπάνος από αριστερά, ο Τσόλακας τον κλείνει. Κλαμπάνος προσπαθεί να τον περάσει και γυρίζει πίσω. Όπου θα βγει η σέντρα, κεφαλιά εκεί από τον Σάμπρα που έχει περάσει μπροστά. Έρχεται ο Καραθανάσης και δίνεται ένα φάουλ υπέρ του Πατράικου. Ακούτε και εσείς τι γίνεται στο γήπεδο των Λεχενών από τους εξαγριωμένους φίλους του Ηλιάκου που βλέπουν το διετή να δίνει πολύ εύκολα τα φάουλ εις βάρος της ομάδας τους. Πολύ εύκολα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι το φάουλ το έχει δώσει επιθετικό διετής, ο Κώστας Κολοσκόπης θα το εκτελέσει και θα δώσει για τον Καμινιώτη. Ενώ ετοιμάζεται άλλη μια αλλαγή, ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης αποτελέσει τη δεύτερη αλλαγή του Ηλιακού σε λίγο. Λάζαρης. Ο Παπα-Νικολάου με τη μία για τον Κλαμπάνο που δεν προλαβαίνει. Είναι ο καλύτερος κατοστάρης να ήταν στον κόσμο, δεν θα προλάβαινε αυτή την παλιά του Παπα-Νικολάου. Αλλαγή! Γιώργος Αρχιμανδρίτης λοιπόν ετοιμάζεται να περάσει τον αγώνα, 21 το λεπτό προς 30. Θα φύγει ο Καραθανάσης από το παιχνίδι στο 75ο λεπτό της συνάντησης για να πάρει τη θέση του Γιώργου Αρχιμανδρίτης. Άφησε πρώτη! Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με τον Ζαμπαντιώτη, οι παίκτες του Πατραϊκού και τώρα με τον Βότσικα. Κυριακόπουλος δεξιά για τον Τσόλακα. Ζαμπαντιώτης, Κυριακόπουλος. Γίνεται το λάθος, Αρχιμανδρίτης στην πρώτη επαφή με την μπάλα δίνει για τον Ηρακλή εκεί τον Παντσόπουλο και γίνεται το φάουλ που σφυρίζεται αμέσως από τον Γκόνο. Άλλη μια αλλαγή αυτή την πλευρά από την ομάδα της, αυτή τη φορά από την πλευρά του Πατραϊκού. Ο Χρήστος ο Μιλάτος. Για να δούμε όμως αυτή τη φάση, μπερδεύεται και ο Χαγιώτης, δεν μπορεί όμως και ο Αρχιμανδρίτης. Να λοιπόν, συγγνώμη, ο Τσάμπρας, να λοιπόν που χάνεται άλλη μια ευκαιρία. Ενώ τώρα ο Ζαμπαντιώτης, μόνος του προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής μόλις λίγο έξω για να έχουμε και την κίτρινη κάρτα που θα δει στη φάση αυτή ο Μουζής. 31ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 76ο. Κίτρινη κάρτα στο Μουζή. Ένα φάουλ που έπρεπε να έχει γίνει από το κέντρο όπως φώναζε ο Κώστας ο Νιπεργιάλης. Αλλαγή λοιπόν για τον Πατραϊκό. Θα περάσει με το νούμερο 12 στον αγώνα ο Χρήστος Μιλάτος. Τελικά υπήρχαν και οργανωμένοι φιλάθλοι του Πατραϊκού, οποίοι ήσαν τα αριστερά, δεν τους βλέπαμε καλά εκεί που ήσαν. Έφυγε ο Παπαδόπουλος από τον μυστικό χώρο.
Και τώρα στο φάουλ η παίκτη του Πατραϊκού εκτελείται, κεφαλιά από τον Αρχιμανδρίτη, το πλάγιο είναι για τον Πατραϊκό. Τσόλακας γρήγορα για τον Καμινιώτη και πάλι Τσόλακας. Βλέπει πολύ ωραία ο Κλαμπάνος. Για να δούμε. Πρέπει να βγει γρήγορα μπροστά ο Ηλιακός. Έγινε όμως το λάθος. Κυριακόπουλος με το κεφάλι προς τα πίσω. Ο Τσάμις, ο Κράγκαρης έδιωξε μακριά. Και τώρα ο Θανάσης ο Κράγκαρης. Από την άλλη πλευρά στην επίθεση του Ηλιακού. Ζαμπαντιώτης, φάουλα από τον Κράγκαρη. Και έχει κίτρινη κάρτα. Τον Θανάση τον Κράγκαρη. Στο 78 λεπτό. Η πρώτη του κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Στο 2 έχει 2 Κλαμπάνο, στο 34 ο Παπα-Νικολάου, στο 76 ο Μουζής. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μουσερή τώρα να έχει την μπάλα και να προσπαθεί να βρει το Θανάση στον Τζάμπρα. Καμινιώτης, έρχεται ο Κράγκαρης να κερδίσει πολύ ωραία. Μουσερής με τη μία για τον Αρχιμανδρίτη που κρατάει την μπάλα. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Βότσικα αντί να αφήσει το πλεονέκτημα, σφίριξε το φάουλ. Τέλος πάντων. Παπα-Νικολάου εκτελεί για τον Αρχιμανδρίτη. Κυριακόπουλος πήρε την κεφαλιά. Κολοσκόπης, Καμινιώτης και η μπάλα στη μεσαία γραμμή για τον Ανδρούτσο. Ο οποίος θα δώσει με τη μία, θα προσπαθήσει μάλλον να βρει τον Μιλάτο, δεν μπορεί. Κόβουνι του Ηλιακού, Αρχιμανδρίτη τώρα στη μεσαία γραμμή. Σε ένα παιχνίδι επαναλαμβάνω κέντρου με τον Κλαμπάνο τώρα από αριστερά να προσπαθεί και να ξεφεύγει πολύ ωραία από τον Τσόλακα. Ο Τσόλακας όμως που κέρδισε και πήρε και το πλάγιο, ενώ τώρα εκεί τα λέει ο Κλαμπάνος με τον Τσόλακα. Έχουμε νεύρα, ειδικά τον Κλαμπάνο, ο οποίος από το δεύτερο λεπτό έχει κίτρινη κάρτα, έχει βρει την μπάλα με το χέρι και θα πρέπει να προσέξει, γιατί έχει χρόνο ακόμα το παιχνίδι και δεν πρέπει να αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες. <Το-> 35 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 8-20 λεπτό, πάντα 0-0 στο γήπεδο των Λεχενών. Ο Τάξης ο Κυριακόπουλος φωνάζει κοντά τον Καμινιώτη, τον αρχηγό, θα του δώσει κάποιες εντολές. Λάζαρη γυρίζει πιο πίσω για τον Αχαγιώτη. Η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και επιστρατεύεται άλλη μπάλα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Αφού πιέζει τώρα ο Ηλιακός, Κλαμπάνος. Παντσόπλος δεν μπορεί, παίρνει και την κλωτσιά εκεί από τον Σαμπαντιώτη. Και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο ο Μουσής για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Παντσόπλο. Ο διαιτητής λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι, ο Μουσής όμως έβγαλε την μπάλα για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Παντσόπλο. Και πολύ καλά κάνει εκεί ο Λάζαρης να δώσει την μπάλα πίσω, γιατί όπως είπαμε την μπάλα την είχε βγάλει ο Μουζής για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Παντσόπλο. Χρήστος Κράγκαρης στην επαναφορά της μπάλας. Δεν μπορεί ο Αρχιμανδρίτης να πάρει κεφαλιά. Τον Καμινιώτη πήρε ο Ζαμπαντιώτης, δεν μπόρεσε εκεί ο Βότσικας. Αρχιμανδρίτης μια τυφλή παλιά, Λάζαρης στην κεφαλιά. Κυριακόπουλος τρέχει ο Κλαμπάνος, είναι και ο Τσόλακας εκεί, ο οποίος ελέγχει, ο δεύτερος, ο Τσόλακας δηλαδή. Κυριακόπουλος 1-2 με τον Τσόλακα. Τσόλακας ελέγχει, γυρίζει πίσω και πάλι στον Κυριακόπουλο. Κακό κοντρόλ. Κραγκαρής κέρδισε και από τον Σαμπαντιό την μπάλα πίσω στον Κυριακούλη. Καμινιώτης. Μια παλιά για τον Ανδρούτσο. Κόβουν όμως οι παίκτες του Ηλιακού με τον Αρχιμανδρίτη να δίνει πιο μπροστά για τον Παπα-Νικολάου και αυτός για τον Τσάμπρα. Ο Τσάμπρας από δεξιά θα βγάλει μια στριβή σέντρα, δεν είναι καθόλου καλή. Διώγει ο Κολοσκόπης.